Αυτό το παρατεταμένο χειροκρότημα αντανακλά λίγο από το μεγάλο ευχαριστώ όλων μας στους αφανείς ήρωες της δημόσιας υγείας. Τους νοσηλευτές που γίνονται το αποκούμπι φροντίδας για όποιον περάσει το κατόφλι ενός νοσοκομείου. Ορκίστηκα το 2000. Από την ώρα που ορκίζεσαι και παίρνεις όρκο, είσαι ταγμένος στο επάγγελμα, είσαι στρατιώτης. 25 χρόνια μπαινοβγαίνει στους θαλάμους, στις κλινικές και τα εργαστήρια. Η κυρία Νένα, νοσηλεύτρια στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας, έχει δει και έχει ζήσει τόσα που θα χρειάζονταν τόμοι βιβλίων για να τα εξιστορήσει. Δεν έχουμε δει μόνο τον κορονοϊό που τώρα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Στην καριέρα μας έχουμε δει και άλλους ιούς. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με επιδημίες και με δύσκολα περιστατικά. Τι είναι το πιο δύσκολο που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε αυτά τα 20 χρόνια? Να βγω από το θάλαμο ενώ ένας ασθενής έχει φύγει από τη ζωή και να περιμένουν οι συνοδοί του έξω και να με κοιτάνε στα μάτια να καταλάβουν τι έχει συμβεί μέσα και αν ζει ο άνθρωπός τους. Και εγώ θα πρέπει να διασχίσω την πόρτα, να βγω και να μην έχω καμία έκφραση στο πρόσωπό μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Για το κρεβάτι, την αλλαγή του ορού, το φαγητό, το μπάνιο, την κατάκληση. Θα μιλήσεις εκείνους. Την ώρα που το προσωπικό λιγοστεύει, αυτοί προσπαθούν να είναι πανταχού παρόντες. Του εξηγήσουμε τι είναι αυτό, τι έχει στην παρούσα φάση, τι πρόκειται να συμβεί, είτε είναι αυτό από εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να του γίνουν, από απεικονιστικούς ελέγχους, από τις απλές αντιβιώσεις, να του δώσουμε δηλαδή λίγο φως. Το 8ωρο φτάνει. Το 8ωρο πολλές φορές δεν φτάνει. Για τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το καθημερινό στοίχημα είναι να μπορούν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, αλλά και τους συνοδούς τους, που με αγωνία ρωτούν για την πορεία της υγείας των αγαπημένων τους ανθρώπων. Τώρα με την πανδημία φοβηθήκατε? Ναι, φοβήθηκα. Φοβήθηκα και τρόμαξα και φοβήθηκα. Μπορεί να μην το έδειχνα, αλλά φοβήθηκα. Και έγινα πιο προσεκτική. Ακόμα πιο προσεκτική και δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα ο ιός. Φοβηθήκατε για εσάς ή και για την οικογένειά σας? Φοβήθηκα περισσότερο για την οικογένειά μου. Μην μεταδώσω εγώ, μην πάω εγώ κάτι στο σπίτι. Ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτή επαναφέρουν ένα πάγιο και δίκαιο αίτημά τους. Να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αυτό θα ήταν το έμπρακτο ευχαριστώ του κράτους στον καθημερινό αγώνα των ηρώων με τις λευκές στολές.